νέο κέντρο ημέρας ψυχικής υγείας εγκαινιάστηκε στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού με την παρουσία της Υφυπουργού κυρίας Ζωής Ράπτη. Το κέντρο έρχεται σε λειτουργία σε μια περίοδο που πολλοί συμπολίτες μας έχουν ανάγκη όλες αυτές τις υπηρεσίες και θα τελεί υπό την επίβλεψη του γιατρού ψυχιάτρου κυρίου Νίκου Νικολακάκη. Σήμερα υλοποιώντας το κυβερνητικό έργο εγκαινιάζουμε μια νέα μονάδα ψυχικής υγείας για την υποστήριξη ενηλίκων, μια μονάδα η οποία δίνει τη δυνατότητα σε όποιον το έχει ανάγκη κατόπιν ραντεβού και φυσικά δωρεάν να πάρει υποστήριξη για ζητήματα τα οποία τον αφορούν σχετιζόμενα με την ψυχική του υγεία, υποστήριξη και για ζητήματα που αφορούν την οικογένεια, τα παιδιά και εν γέννη ζητήματα συμβουλευτικής και ψυχοθεραπεία. Μετά την πανδημία, κατανοήσαμε όλοι πόσο σημαντική είναι η ανάπτυξη υπηρεσιών για την ψυχική υγεία και για το λόγο αυτό, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, εντάξαμε τη δημιουργία νέων δομών. Μία από αυτές είναι η σημερινή, την οποία έχουμε τη δυνατότητα και εγκαινιάζουμε. Και βεβαίως ακολουθούν μια σειρά από άλλες δομές ψυχικής υγείας που αφορούν παιδιά εφήβους, την τρίτη ηλικία, την άνοια και το Αλτσχάιμερ, τον αυτισμό, ειδικές διατροφικές διαταραχές, όπως επίσης και μια σειρά υπηρεσιών που αφορούν και σε κακοποιημένα παιδιά, όπως και σε κακοποιημένες γυναίκες. Το στίχημα είναι να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και νομίζω ότι αυτό θα το πετύχουμε σε συνεργασία με όλους τους φορείς, τους οποίους έχουμε δώσει τη δυνατότητα νομοθετικά να συνεργαζόμαστε, και τέτοιοι είναι και η τοπική αυτοδιοίκηση και η Εκκλησία, γιατί η ψυχική υγεία μας αφορά όλους. Καταρχάς, θεωρώ ότι αυτή η δομή προστίθεται στη μεγάλη προσπάθεια που έχει γίνει το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, στην αποσυλλοποίηση καταρχάς των ανθρώπων με ζητήματα ψυχικής υγείας και μέσα από αυτό το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ημερήσιας Νοσηλείας, και θα έλεγα ότι η προσπάθεια του Υπουργείου πρέπει αφενός μεν να πούμε όλοι μας συγχαρητήρια, αλλά και η Περιφέρεια σε πολλές περιπτώσεις έχει συμβάλει με το ΕΣΠΑ για να μπορέσουν να γίνουν όλα αυτά τα κέντρα. Θα δούμε και άλλα κέντρα τέτοια στην Περιφέρεια σύντομα. Εννοείται, έχουμε βάλει έναν νέο σχεδιασμό για το νέο ΕΣΠΑ 21-27, πάντα συνεργασία με το Υπουργείο μας, και νομίζω ότι τα καλή είναι μπροστά μας, ήδη και ξέρουμε και μπορούμε και θέλουμε και θα τα δούμε αυτά τα κέντρα. Βρισκόμαστε στα εγκαίνια του Κέντρου Ψυχικής Υγείας εδώ στην περιοχή του Νέου Ψυχικού, και θα έλεγα ότι είναι μια πολύ σημαντική ημέρα αυτή, διότι εγκαινιάζεται ένα κέντρο που απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και μάλιστα προσφέρει πολλές υπηρεσίες οι οποίες είναι δωρεάν. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί είναι και συντοπίτης μου ο γιατρός ο Νίκος ο Νικολακάκης, ότι εγκαινιάστηκε αυτή η δομή, ότι είναι πλέον ανοιχτή και διαθέσιμη για όποιον πολίτη μπορεί να χρειαστεί την οποιαδήποτε συμβουλή, υπηρεσία, φροντίδα. Είναι μεγάλη μας χαρά να βρισκόμαστε στα εγκαίνια στο Κέντρο Ημέρας Ψυχικής Υγείας, το οποίο εγκαινιάστηκε σήμερα. Θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο έργο για τον κόσμο μετά από τη δίνη που πέρασε με την υγειονομική αυτή κρίση. Και σαν κριτική είμαστε πολύ περήφανοι που ηγείται αυτή τη προσπάθεια ο συντοπίτης μας ο Νίκος Νικολακάκης. Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε στο Δήμο μας, στη Φιλοθέη και το Ψυχικό, το καινούργιο κέντρο αυτοϋγείας. Ένα κέντρο το οποίο ειδικά τη σημερινή εποχή είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα θα μπορούσε να δοθεί στο Δήμο μας. Πάρα πολλοί κάτοικοι, είμαι βέβαιος ότι θα προσλέξουν σε αυτό και θα βρουν αυτό το οποίο ζητάνε, μια ισορροπία στην ψυχική υγεία. Το κέντρο αφορά όλους τους κατοίκους που έχουν ψυχικά προβλήματα, αλλά όχι μόνο ψυχικά με την έννοια του όρου ότι είναι ψυχικά ασθενείς, και ενδυνάμωση ψυχική και πνευματική. Το λέμε στα πλαίσια ψυχοθεραπείας. Δημοκρατικά και ισόνομα όλους τους πολίτες. Και ο στόχος μας και το όνειρό μας, το κίνητρό μας, είναι να πάρουμε αυτή τη συννεφιά, όπως λέει και ο Ελίτης, από το μυαλό των ανθρώπων στις δύσκολες αυτές μέρες που ζούμε. Πόσο πολύ υποφέρει σήμερα ο κόσμος από τέτοια προβλήματα? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Έχουν επιδεινωθεί, ειδικά μετά το κορονοϊό, έχουμε μία έξαρση ψυχικών παθήσεων και χρήσης ουσιών, ουσιοεξάρτησης.